10-41-18-640 ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Υπενθυμίζουμε το εόρτιο βραδινό που θα λάβει χώρα μετά τις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Καστέλας. Θα είμαστε όλοι εκεί για να γνωριστούμε ή να συναντηθούμε εκ νέου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Παρέα σας και σήμερα με το βιβλίο του πατρός Νικολάου Λουδοβίκου «Η ιστορία της αγάπης του Θεού», εκδόσεις της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Μπορείτε να το ζητήσετε και στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας στην Αγία Τριάδα. Νικόλαος, με αφορμή κάποια ευαγγελικά ή αποστολικά αναγνώσματα, σχολιάζει αυτά και αναφέρεται σε ποικίλες πτυχές της πνευματικής ζωής, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, γι' αυτό και επιμένουμε σε αυτό το βιβλίο. Στην τελευταία μας εκπομπή μιλάγαμε για τον αγνώμονα δούλο ο οποίος γίνεται Άγιος. Είχαμε τελειώσει αυτή την ομιλία του πατρός Νικολάου, ακολουθεί όμως και η πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάποιος μας αδικεί, μέσα μας μένει αυτό, υπάρχει η προσβολή, αυτή η πικρία της αμαρτίας και δεν φεύγει. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Αν έχουμε μία μετάνοια προσωπική, καταλαβαίνουμε τον άλλο πιο εύκολα. Εάν κανείς έχει μετάνοια εσωτερική, κάποια δική του εργασία στο θέμα και πάει να κόψει κάτι, παραδείγματος χάρη κάποιοι καπνίζουν, να πούμε κάτι ανώδυνο γιατί τα άλλα είναι πολύ πιο επώδυνα. Όποιος πάει λοιπόν να κόψει το κάπνισμα και κάνει αγώνα και περάσουν χρόνια στον αγώνα, δεν πρόκειται ποτέ να θυμώσει, αν είναι σοβαρός, με κάποιον άλλον που καπνίζει σε έναν τόπο που δεν θα έπρεπε να καπνίζει, διότι έχει ο ίδιος πρόβλημα και καταλαβαίνει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να κόψει το κάπνισμα. Αν λείπει αυτή η εσωτερική εργασία, δεν καταλαβαίνω τον άλλο. Πάρτε το αυτό αναλογικά σε άλλα θέματα. Πρέπει να έχει κάποιος αγώνα εσωτερικό για να καταλάβει τελικά τον άλλο. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να θυμώσει που ο άλλος καπνίζει, αλλά αμέσως θα καταλάβει μέσα του τη δυσκολία του πράγματος. Παλιά βλέπαμε τα ζευγάρια να περνάνε φοβερά πράγματα, έμεναν όμως ενωμένα. Βλέπαμε να έχει ο ένας χώρο για τον άλλο μέσα του και σήμερα για ασήμαντα πράγματα βλέπουμε να χωρίζουν. Δεν είμαστε αλάθητοι και ούτε είναι δυνατό να είμαστε τέλειοι, αλλά η συγγνώμη είναι το θέμα. Μπορεί να σφάλω ή να σφάλει ο άλλος, αλλά όταν έρθει η ώρα του συνάρε λόγων, να δώσουμε λόγο μεταξύ μας, εκεί θα φανεί πόση καλλιέργεια πνευματική έχουμε. Η τελειότητα δεν είναι να μην κάνουν λάθη οι άνθρωποι. Ιδίως στα ζευγάρια συμβαίνει συχνά. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, συγχώρα, σκέπασε, κάνε ένα βήμα παρακάτω. Και όταν κάνεις τελικά το βήμα παρακάτω, βλέπεις ότι τον κερδίζεις τον άλλον, αντί να τον χάσεις, και γίνεται και καλύτερος επειδή τον συγχωρείς. Αλλά πώς να συγχωρήσεις όταν δεν έχεις κάνει μέσα σου εσωτερική εργασία? Γίνεται σκληρός μετά ο άνθρωπος, γίνεται αδυσόπιτος. Και ό,τι του κάνουν το γράφει με ανεξίτηλα γράμματα και το περιφέρει παντού και το επαναλαμβάνει και ο ίδιος. Ούτε σαν δάσκαλος, ούτε σαν γονιός, ούτε σαν μητέρα ή πατέρας μπορεί να σταθεί σωστά αυτός ο άνθρωπος.
εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, θεωρούμε λίγο πολύ ως κατώτερο το σώμα από την ψυχή, φίλοι ακροατές. Ενώ υπάρχει και η θεολογία του σώματος. Με αυτόν τον τίτλο έκανε μία ομιλία ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, η θεολογία του σώματος, η οποία δημοσιεύεται στη συνέχεια του βιβλίου «Η ιστορία της αγάπης του Θεού». Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο για όλα όσα είπε και κυρίως για την τελεία που έβαλε μόλις ξεστόμησε τη φράση «παράγει λόγο». Μ' αρέσει η λέξη «λόγος» έτσι στον ενικό. «Λόγος» είναι μια βαθινόητη αρχαία ελληνική λέξη η οποία διατήρησε, ξέρετε, την βαθύτητά της και στη χριστιανική θεολογική παράδοση. Όλοι γνωρίζετε ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι ο λόγος. Είναι οι λόγοι επίσης των όντων, τα άκτιστα θελήματα του Θεού, που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία. Έτσι λόγος σημαίνει και στοχασμός, σημαίνει και διάλογος, σημαίνει και σκοπός, σημαίνει και φύσεις στους προσοκρατικούς, σημαίνει και την θεότητα, σημαίνει και την ελευθερία ακόμη και βεβαίως σημαίνει και την αλήθεια. Η συμμετοχή μας σε όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να θεωρηθεί, είτε είμαστε θεολόγοι είτε δεν είμαστε, ότι αποτελεί ένα ζητούμενο ζωής. Έλεγα στον κύριο Πρόεδρο εις απάντηση ενός σχετικού ερωτήματος ότι η θεολογία αξίζει να ακουστεί όταν, το είπε αυτός, παράγει λόγο, προέρχεται από μια τέτοια αναζήτηση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η θεολογία για να είναι μία απλή επανάληψη αληθιών οι οποίες απλώς υπήρξαν κάποτε αλήθειες. Κάθε αλήθεια πρέπει να δοκιμάζεται στο σήμερα, εδώ και τώρα. Η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια του ανθρώπου και όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που λέμε στην Εκκλησία και στο σύμβολο της πίστεως είναι μεγέθη τα οποία δοκιμάζονται ξανά, εδώ και τώρα. Γι' αυτό και η θεολογία, όταν παράγεται, ανήκει σε αυτούς που ζουν για αυτήν ή από αυτήν ή για χάρη της, δηλαδή ζουν εξαιτίας της. Ζούνε για να αναζητούν αυτό που στον χώρο της θεολογίας φιλοξενείται. Και οι μεγάλοι θεολόγοι που έτυχε να συναντήσω, είτε ζωντανούς είτε μέσα από τα κείμενά τους, και οι μικροί εντός εισαγωγικών μεγάλοι θεολόγοι που συνάντησα μέσα στο λαό, μέσα στους απλούς μοναχούς, μέσα στον απλό κόσμο και μέσα στους απλούς παπάδες, ήταν όλοι μεγάλοι αναζητητές. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν καθολικά και ψυχοσωματικά και έτσι θα μπούμε σιγά σιγά και στο θέμα της ομιλίας μας, μέσα στην αρμονία αυτής της αλήθειας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν ζούσαν με τα αυτονόητα, αλλά άνθρωποι οι οποίοι στην κυριολεξία συντονίζονταν με τις μεγαλύτερες και πιο ουσιαστικές λαμπρές στιγμές αυτής της αλήθειας. Η ζωή έτσι αποκτά περιεχόμενο, ξέρετε. Διαφορετικά, είτε θεολογούμε είτε όχι, είτε είμαστε πιστοί είτε όχι, η ζωή μας κυλάει σαν ένα είδος αλογίας, δηλαδή όπως λένε οι Γάλλοι, τρέχει σαν το νερό στο ποτάμι και κανείς δεν μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή αυτή. Μιας και μίλησα για αλογία, νομίζω πως αυτή είναι μια καλή είσοδος για να εισαγάγω το θέμα το σημερινό, το θέμα του σώματος, γιατί για τους πολλούς σήμερα η χαρά που προσφέρει το σώμα είναι η χαρά της αλογίας. Το σώμα προσφέρει τη χαρά μιας ιδιωτικής δραπέτευσης σε έναν μικρό ή μεγάλο ιδιωτικό κόσμο απόλαυσης, ο οποίος όμως και η οποία δραπέτευση μου κάνει τη ζωή όμορφη. Όταν απέναντί μου έχω για παράδειγμα τον άτεγκτο θεσμό, όταν έχω τον κοινωνικό καταναγκασμό, όταν έχω τον πολιτικό ολοκληρωτισμό,
όταν έχω μια καθολική και αναγκαστική αλήθεια, όταν δεν με πείθει αυτό που πείθει τους πολλούς, όταν ο λόγος, ο κοινός λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του κράτους, ο λόγος της παιδείας δεν με κερδίζει πλέον, έχω ένα καταφύγιο. Και το καταφύγιο αυτό είναι αυτή η αλογία, η μικρή αλογία που είναι το σώμα μου, το οποίο μου δίνει ανάπαυση, χαρά, ειδονή, ευτυχία, ζεστασιά, επικοινωνία και πέραν αυτών μικρές και μεγάλες δραπετεύσεις προς όλες τις κατευθύνσεις αυτές, διαφόρους ιδιωτικούς μυστικισμούς. Ο μυστικισμός της κατανάλωσης, ο μυστικισμός του ερωτισμού, μεγάλη υπόθεση, ο μυστικισμός της μόδας και του lifestyle, ο μυστικισμός όλων αυτών των, όπως είπα, ιδιωτικών μικρών δραπετεύσεων που φαίνεται να κάνουν τη ζωή άξια να τη ζήσει ή μάλλον να την αντέξει κανείς. Πρέπει να ξέρετε ότι στη Δύση το σώμα για πάρα πολλούς αιώνες δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο από αλογία. Βεβαίως, στην αρχή αυτό ήταν μια φιλοσοφική καταδίκη, μετά έγινε μια ιδιωτική απόλαυση. Η δυνατότητα, όπως λέγει ένας μεγάλος Γάλλος ποιητής, ο Ρεμπό, να έχω την αλήθεια μέσα σε μια ψυχή και μέσα σε ένα σώμα, δηλαδή να μετέχω ψυχοσωματικά στην αλήθεια, όχι να έχω την αλήθεια δήθεν στην ψυχή και τη διαφυγή από την αλήθεια στο σώμα, δηλαδή να υποχρεούμαι να δεχθώ κάτι σαν δήθεν πνευματική αλήθεια και να δραπετεύω σωματικά από αυτήν. Η αλήθεια λοιπόν αυτή, το να έχω την αλήθεια μέσα σε μία ψυχή και σε ένα σώμα, είναι κάτι το οποίο υπήρξε πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά πέρασαν πάρα πολλοί αιώνες στη Δύση και δυτικοί είμαστε εμείς ουσιαστικά προτού κάτι τέτοιο συμβεί. Πρέπει να ξέρετε δε ότι αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από την αρχαία φιλοσοφία. Για να μπω απότομα στο θέμα, αν διαβάσετε τον Φέδωνα του Πλάτωνος, θα δείτε ότι στο τέλος ο Σωκράτης, αφού φτάσει η ώρα να πεθάνει, λέγει στους κατάπληκτους μαθητές του ότι έφτασε η ώρα της ελευθερίας του. Μια ζωή αγωνίζομαι να πεθάνω, να λυτρωθώ από το σώμα. Τώρα ο θάνατος έρχεται και με λυτρώνει ακριβώς από αυτό, από το οποίο πάλεψα τόσο πολύ για να λυτρωθώ. Πεθαίνει ευτυχισμένος επειδή λυτρώνεται από το σώμα. Το σώμα είναι εχθρός, διότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή. Στην αρχαία φιλοσοφία, μετά τον Όμηρο, επικρατεί το μεγάλο ρεύμα του ορφισμού, όπου η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή και η ψυχή είναι κομμάτι του Θεού. Κομμάτι του Θεού το οποίο μπήκε μέσα στον κόσμο, είναι εξόριστο στον κόσμο, ενδύεται ένα σώμα, το σώμα αυτό είναι ξένο προς την ουσία της, αναγκάζεται να κουβαλάει το σώμα αυτό, να παιδαγωγείται μέσω του σώματος, στη συνέχεια θα χρειαστεί να περάσει σε άλλες μετενσαρκώσεις για να παιδαγωγηθεί ακόμη περισσότερο, να μάθει δηλαδή να μην ζει τη ζωή του σώματος και κάποια στιγμή πρέπει να γλιτώσει από αυτές τις μετενσαρκώσεις και να ξαναγυρίσει στον υπεροράνιο τόπο από όπου είναι φυγάς θεόθεν και αλήτης κατά τον λόγο του Φίλωνος που επαναλαμβάνει έναν λόγο του Εμπεδοκλή. Λοιπόν, αυτή η μετενσάρκωση, η οποία είναι ένα γεγονός παιδείας πνευματικής, δεν είναι ευχάριστη. Μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι θεωρούν ευχάριστη τη μετενσάρκωση. Για τον αρχαίο Έλληνα, η μετενσάρκωση είναι τραγωδία. Γι' αυτό και βλέπετε οι ορφικοί φορούν άσπρα γιατί ελπίζουν ότι δεν θα μετενσαρκωθούν ξανά. Οι πιστοί των μεγάλων μυστηριακών θρησκειών, οι Πυθαγόροι, οι ορφικοί, ελπίζουν ότι δεν θα μετενσαρκωθούν ξανά, ότι είναι η τελευταία τους αναστροφή με το σώμα αυτή η τωρινή και στη συνέχεια θα γλιτώσουν από το σώμα. Εάν τυχόν δεν γλιτώσουμε από το σώμα, θα κινδυνεύσει να γίνει η ψυχή μας σωματοειδής. Αυτή είναι η μεγάλη πιθανή έκπτωση της ψυχής μας. Στον νεοπλατωνισμό αυτό συνεχίζεται. Φανταστείτε ότι μεταξύ Πλάτωνος και τελευταίου νεοπλατωνισμού μεσολαβούν σχεδόν 1000 χρόνια. Για 1000 ολόκληρα χρόνια, με μοναδική εξαίρεση τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο, ο οποίος θυμίζει τη νέα εποχή, ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι αντισωματική. Βεβαίως, εάν ρωτήσετε πάλι έναν μέσο Έλληνα δημοσιογράφο, θα σας πει ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αγαπά το σώμα. Δεν αγαπάει όμως το σώμα. Αγαπά την ιδέα του σώματος. Γι' αυτό
και δεν θα μάθετε ποτέ το όνομα του τάδε κούρου ή του τάδε δισκοφόλου. Είναι η ιδέα, η αφηρημένη ιδέα του σώματος, όχι το σώμα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε τη δυνατότητα μιας μικρής συζήτησης που θα μας δώσει τη δυνατότητα να τα δούμε αυτά λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα. Αν διαβάσετε λοιπόν τον Πλωτίνο, θα δείτε 1000 χρόνια μετά τον Πλάτωνα σχεδόν να ισχυρίζεται ότι ήμασταν κάποτε ουράνιοι άνθρωποι που περιπολούσαμε σε έναν ουράνιο τόπο και κάποια στιγμή προσήλθεν άνθρωπος άλλος είναι εφέλων, ήθελε να είναι κάποιος άλλος, μας δελέασε, πήρε την ψυχή που ήμασταν, τη φόρεσε και πήγε στον κόσμο. Και με τον τρόπο αυτόν είμαστε καταδικασμένοι σε μία σωματοειδή ζωή. Η ψυχή μας, το κατώτερο μέρος της, το παθητικό μέρος, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες δένονται με το σώμα και μπερδεύονται και υποφέρουν. Το ανώτερο μέρος της ψυχής όμως, ο νους, πρέπει να ξαναγυρίσει από εκεί που ήτανε. Ο δίκαιος εν το θεωρήν το είναι έχει, λέγει ο Πλωτίνος. Ο δίκαιος έχει τη ζωή την πραγματική στη θεωρία. Όταν φεύγει δηλαδή από το σώμα, το οποίο είναι εσχρόν, τόσο εσχρόν ως έσχος είναι, δηλαδή είναι έσχος αυτό το ίδιο. Γι' αυτό ο Πλωτίνος δεν θα δεχτεί ποτέ να ποζάρει για ένα άγαλμα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα δεχτεί να ποζάρει σε έναν γλύπτη ποτέ, να του φτιάξει αυτή την εικόνα, τη φθαρτή εικόνα. Είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε για να καταλάβετε τη μεγάλη επανάσταση η οποία έγινε από το χριστιανισμό στο σημείο αυτό. Και είναι μια μεγάλη επανάσταση διότι για πρώτη φορά η ουσία του ανθρώπου δεν είναι πλέον η ψυχή του ούτε το σώμα του αλλά το όλον αυτού. Λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή αλλά το έμψυχο σώμα. Ο καινούν και λόγων δεξάμενος εστίν άνθρωπος ου ψυχή καθεαυτήν. Δεν είναι μόνο η ψυχή καθεαυτή ο άνθρωπος, λέγει ο Αθηναγόρας. Μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες της μετά Χριστών εποχής. Άνθρωπον άρα δι των εξαμφωτέρων σώματος και ψυχής όντα, διαμένην εσαΐ ανάγκη εστί. Επομένως, εάν αυτό το πράγμα είναι ο άνθρωπος, πρέπει ο άνθρωπος να παραμένει εσαΐ, να μπορεί να υπάρξει αιώνια έτσι όπως είναι. Εάν το σώμα δεν μπορεί να συνδιαιωνίσει με την ψυχή, λέει ο Αθηναγόρας, αυτό σημαίνει δύο πράγματα, ή ότι δεν το έπλασε ο Θεός, ή ότι δεν είναι αρκετά Θεός ούτως ώστε να το σώσει. Άρα μιλώντας για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για σωτηρία της ψυχής του φιλιακρότες, μπορούμε να μιλάμε μόνο για μία ψυχοσωματική του πιθανή αιωνιοποίηση, αφθαρτοποίηση. Η προοπτική αυτή είναι, σας είπα, συγκλονιστικά καινούρια. Η εβραϊκή λέξη νεφές, η βιβλική λέξη αυτή, δεν σημαίνει ψυχή, σημαίνει ύπαρξη. Σώζεται αυτό όταν λέμε καμιά φορά στην καθημερινή μας γλώσσα, ακόμα και σήμερα, παρόλο που γενικά έχουμε γίνει όλοι πλατωνικοί, ότι έπεσε το αεροπλάνο και χαθήκανε 100 ψυχές. Εννοεί 100 ψυχοσωματικές υπάρξεις. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Επεκτείνεται από τους πρώτους αυτούς πατέρες το κατοικώνα και στο σώμα, φιλιακρότες. Ενώ το κατοικώνα καταρχήν υπήρξε μία τάση, κατά πλατωνική επίδραση, να αποδίδεται μόνο στην ψυχή. Ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Θεού και η ψυχή του και το σώμα του. Το σώμα δηλαδή είναι εξίσου πνευματικό με την ψυχή. Αυτό το πράγμα είναι μία επανάσταση, πολύ μεγάλη επανάσταση, η οποία επισυνέβη στα πρώτα χρόνια, τους πρώτους αιώνες της ελληνικής πατερικής γραμματείας. Παρά τα αυτά αυτό πήρε αιώνες να αφομοιωθεί. Επιμένω σε αυτό, διότι έχουμε γιατρούς εδώ ανάμεσά μας, θα ξέρετε ότι μέχρι την εποχή του Λαμετρή τον 18ο αιώνα, στην Δύση ακόμα και μεγάλοι φυσιολόγοι, όπως ο Βεζάλιους ή ο Γουίλι στην Αγγλία, αισθάνονται υποχρεωμένοι να ψάξουν να βρούνε στο σώμα τόπο για την ψυχή την άειλη, για να πείσουν τις εκκλησιαστικές αρχές να τους επιτρέψουν να κυκλοφορήσουν τα έργα τους. Ο μεγάλος Ντεκάρτ ο Καρτέσιος, αφού βεβαιώνει και αυτός ξεκάθαρα
ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η άειλη ψυχή, ψάχνει να βρει πώς ενώνεται με το σώμα και βρίσκει ένα ανύπαρκτο σημείο στον εγκέφαλο, το κονάριο, όπου δήθεν συμβαίνει αυτό. Διότι στη Δύση, μέσω του Αυγουστίνου, πέρασε αυτός ο πλατωνικός διαλυσμός που δεν διορθώθηκε ουσιαστικά ποτέ. Διορθώθηκε μόνον όταν εμφανίστηκε ουσιαστικά ο Νίτσε και ο Φρόιντ. Έτσι έχουμε την πρώτη εισαγωγή του σώματος στην ανθρωπολογία για τη Δύση. Και σπερματικά βέβαια έγινε αυτό από τον Σοπενάουερ και βεβαίως από τους χονδροειδείς λεγόμενους ηλιστές, τον Φόγκ, τον Λαμετρή και λοιπά, του διαφωτισμού, τους οποίους εγώ θεωρώ κάποιες στιγμές θεολογικά αξιοπρόσεκτους, παρόλο που λέμε ότι είναι άθεοι. Παρά τα αυτά, η παρεμβολή τους υπενθυμίζει πως η θεολογική ανθρωπολογία στη Δύση υπήρξε για αιώνες απλά κακός πλατωνισμός. Γενικά, μη σας τρομάζει κανείς όταν λέγει ότι είναι άθεος, μιας και συνήθως απορρίπτει μία εικόνα λαθεμένη του Θεού. Μία δημοσιογράφος πριν από καιρό με πήρε και μου λέγει: «Πάτερ, να κάνουμε μία εκπομπή διότι σας εκτιμώ, αλλά εγώ είμαι άθεη». Και της λέω: «Και εγώ άθεος είμαι σε σχέση με το Θεό αυτόν που έχετε στο νου σας. Ακόμη δεν έχω βρει έναν άθεο», λέει ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, «ο οποίος να απορρίπτει τον Θεό αυτόν για τον οποίο ομιλούν πράγματι οι πατέρες. Γι' αυτό η αθεία είναι χρήσιμη εμπειρία όταν μας βοηθά στην αποειδωλοποίηση της πραγματικότητας του Θεού, στην αποκάθαρση δηλαδή από στρεβλές και ανάξιες Θεού έννοιες. Και αν δεν κάνουμε μια τέτοια αποειδωλοποίηση, Θεό δεν βλέπουμε». Παρένθεση ήταν αυτό. Ανατολή υπήρξε βεβαίως ο Οριγένης. Λοιπόν, ο Οριγένης ήταν πλατωνικότατος. Ναι, αλλά μετά τον Οριγένη θα έλθει ο Μάξιμος, ο οποίος θα διορθώσει τον Οριγένη. Εάν διαβάζετε τον Οριγένη, είναι σαν να διαβάζετε Πλάτωνα και Πλωτίνο. Ο άνθρωπος είναι κάποιος νους, στα ουράνια περιπολή, και κάποια στιγμή βαριέται να είναι πνεύμα. Τι πιο φυσικό. Βαριέται να είναι ένα στήρο πνεύμα το οποίο ατενίζει ένα άλλο στήρο πνεύμα που είναι ο Θεός. Συμβαίνει τότε ο κόρος, κορεσμός, η έννοια του κόρου είναι θεολογική στον Οριγένη, και επειδή βαριέται αρχίζει να πέφτει, και ο Θεός μόλις αρχίζει να πέφτει τον ενδύει με σώμα. Έτσι η δημιουργία είναι ουσιαστικά μία πτώση, και η υλικότητα είναι μία πτώση, είναι πτώση στην υλικότητα. Σκοπός είναι να γλιτώσουμε από το σώμα και να ξαναγυρίσουμε πάλι στην πρώτη φανταστική αηλία. Λοιπόν, αυτά υποτίθεται τα έλεγε ο Οριγένης, που είναι χριστιανός, αλλά είναι εδώ πλατωνικός περισσότερο παρά χριστιανός. Διότι εάν το σώμα, εάν η ύλη είναι μία πτώση, τότε υπεύθυνος κάθε πτώσης είναι ο Θεός, εάν έφτιαξε αυτό το σώμα. Εάν δεν έφτιαξε αυτό το σώμα, υπάρχουν δύο θεοί, ένας που έφτιαξε τα πνευματικά και ένας που έφτιαξε τα σωματικά πράγματα. Και περνάμε άνετα στον γνωστικισμό, τον λεγόμενο ή τον μανιχαϊσμό αν θέλετε. Εάν όμως ο Θεός έπλασε το σώμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά πτώση ή σωματοποίηση. Μήπως είναι ακριβώς το αντίθετο? Μήπως είναι δηλαδή μια ευκαιρία ακριβώς για πνευματοποίηση του παντός? Μήπως είναι κάτι διαφορετικό? Να το δούμε. Όπως σας είπα, στην Ανατολή υπήρξε και ο Μάξιμος ο Ομολογητής και οι Καπαδόκες πριν από αυτόν και ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, οι οποίοι ξεκάθαρα είπαν ότι δεν είναι ουσία του ανθρώπου η ψυχή του, ούτε βέβαια μόνο το σώμα του, αλλά το όλον αυτού. Η φράση γι' αυτό είναι η λέξη «συναμφότερον» στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά αιώνες μετά. Στον Άγιο Μάξιμο λοιπόν η ουσία του ανθρώπου, φίλοι ακροατές, είναι το όλον αυτού, δηλαδή κάτι περισσότερο από το άθροισμα ψυχής και σώματος. Δηλαδή όταν προσθέσετε ψυχή και σώμα πάλι δεν παίρνετε τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι η ενεργή
οικειοποίηση, εν ελευθερία και της ψυχής και του σώματος. Ο άνθρωπος είναι μία άποψη, ο άνθρωπος είναι μία στάση, μία αυτοδημιουργία εν Θεό, και με τον τρόπο αυτό είναι τελικά μία όψη εκδοχή του όλου. Επομένως ο άνθρωπος είναι η ίδια η ελευθερία η οποία υπάρχει μέσα σε ένα σώμα και σε μία ψυχή. Ο άνθρωπος, και αυτό ακριβώς, είναι η εικόνα του Θεού, και ακριβώς επειδή η εικόνα του Θεού είναι ελευθερία, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο η ψυχή. Και το σώμα μπορεί και πρέπει να είναι ελεύθερο. Θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω. Στη Δύση όμως δεν υπήρξε Μάξιμος, δεν υπήρξε Παλαμάς. Και έτσι ο Αυγουστίνος κυριάρχησε. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αιώνες ο Καρτέσιος, μετά από 12 αιώνες και παραπάνω, θα σας πει «κόγκι το έργο σου, σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Δεν λέει «πονάω, άρα υπάρχω», δεν λέει «ερωτεύομαι, άρα υπάρχω». Τι λέει? «Σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Δηλαδή επιμένει η παλαιά πλατωνική Αυγουστίνια θέση ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και η ουσία της ψυχής τι είναι? Η σκέψη. Έτσι δεν είναι? Ουσία της ψυχής, λέγει, είναι ο νους. Όχι το μέρος εκείνο το σώμα, το ιδέες, οι επιθυμίες ή τα συναισθήματα που ακουμπάει το σώμα, αλλά ο νους, ο καθαρός νους. Εδώ υπάρχει πλατωνισμός και εδώ υπάρχει και στοικισμός, διότι για τους στοικούς η ουσία της ψυχής είναι ο νους. Αυτή μοιάζει με το Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να έχει συναισθήματα, δεν μπορεί να έχει επιθυμίες. Είναι απαθής. Και για να είναι απαθής πρέπει να είναι καθαρός νους, νόησης, να νοεί τον εαυτό του. Επιμένω σε αυτό διότι σήμερα εμφανίζεται μια μεγάλη σύγχυση στα θέματα αυτά. Θα την εξηγήσουμε τη σύγχυση αυτή. Να τελειώσω λίγο με το ιστορικό μέρος. Στη Δύση θεωρήθηκε λοιπόν ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή του, η σκέψη, η σκεπτόμενη ψυχή. Το εγώ είναι ουσιαστικά ένα σκεπτόμενο εγώ, που είναι πάνω από το σώμα, πάνω από την παράδοση, πάνω από τα αισθήματα, πάνω από όλα. Το καρτεσιανό εγώ, το εγώ επίσης του Καντ ή του Λοκ, αυτό είναι το αποσυνδεδεμένο εγώ, όπως ονομάστηκε από κάποιους ιστορικούς της φιλοσοφίας. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό το αποσυνδεδεμένο, καθαρά ψυχικό εγώ, το οποίο απελευθέρωσε τεράστιες πνευματικές δυνάμεις στην ιστορία, είναι αλήθεια ότι έτσι γεννήθηκε η νεότερη τεχνική, η νεότερη επιστήμη στη Δύση, από έναν άνθρωπο που είναι καθαρή σκέψη, ανακάλυψε ότι έχει ένα σκοτεινό υπόγειο. Ανακάλυψε ότι άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα επιθυμεί, για παράδειγμα. Ανακάλυψε τα μπερδέματα της γλώσσας, τις αστοχίες του συναισθήματος, τα αδιέξοδα της καθημερινότητας. Σκέπτομαι τα πάντα και πάντοτε κάτι περισσεύει. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος, ένα υπόγειο με όντα ζωντανά που βροντούν από κάτω και επιβουλεύονται τη δίθεν ελευθερία και τη δίθεν ασφάλεια του σκεπτόμενου εγώ. Είναι το ασυνείδητο, το περίφημο. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Φρόιντ ανήκει στους ευεργέτες της Δύσης. Μας είπε ότι έχουμε και ασυνείδητες ενορμήσεις. Και βεβαίως οι ενορμήσεις ριζώνουν βαθιά στη σωματικότητα, ριζώνουν βαθιά στο σωματικό. Δεν είναι σκέψεις οι ενορμήσεις, είναι ένστικτα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ένστικτα? Δημιουργείται λοιπόν εδώ για πρώτη φορά η προϋπόθεση για να εισβάλλει ο σαντάρτης, είναι η εκδίκηση του σώματος αυτή, επειδή δεν θεωρήθηκε μέλος, μέρος μιας λογικής εικόνας του Θεού, επειδή δεν του αποδόθηκε η εικόνα του Θεού, εισβάλλει λοιπόν ο σαντάρτης το σώμα στη Δύση. Δεν ξέρω αν έχουμε φιλοσόφους εδώ σήμερα, αλλά αν έχουμε φιλοσόφους θα ξέρουν όλοι τον Φουκό. Είναι τραγική η ζωή του και με τραγικό τρόπο πέθανε ή μάλλον αυτοκτόνησε. Και στις μέρες μας ο Φουκό δίδασκε ακριβώς αυτό, ότι η υπερβατικότητα, η υπέρβαση, ο τρόπος να βγω από την καθημερινότητα και από την θεσμοποιημένη εξουσία και καταπίεση είναι το σώμα μου. Το ξαναλέγω. Γίνεται το σώμα, το υπόλοιμα, το οποίο επιστρέφει θόρυβοδός, αλλά ως αντάρτης και ως κάποιος ο οποίος καταστρέφει ουσιαστικά την ησυχία του Ευρωπαίου ανθρώπου. Αποθήθηκε το σώμα ακόμη και στον έρωτα στη Δύση. Εάν διαβάσετε τα υποτικά μυθιστορήματα, κανένα από αυτά δεν περιέχει ερωτική πράξη.
και κανένα από αυτά δεν τελειώνει με ένωση των εραστών, σε αντίθεση με τα βυζαντινά ανάλογα μυθιστορήματα που τελειώνουν όλα με γάμο ή αρχίζουν με γάμο και στη συνέχεια υπερασπίζονται το γάμο. Ο έρος στη Δύση είναι αληθινός μόνο ως απουσία ή ως φανταστική μοιχεία. Επιστρέφει λοιπόν το σώμα ως πορνογραφία στη Δύση, διότι ο έρος, ο υποτικός ασώματος έρος που γεννήθηκε στη Δύση από την αίρεση τη χριστιανική των Βογομήλων ή Παυλικιανών, που ευτυχώς δεν παντρεύονταν και έτσι δεν υπάρχουν σήμερα, ήτανε καθαροί αυτοί, ήτανε εγκρατήτες και οτιδήποτε σωματικό φοβόταν ότι τους μολύνει. Επιστρέφει σαν έβρωση της πορνογραφίας στο ψυχικό επίπεδο. Επιστρέφει σαν αυτό που είπα στην αρχή, μία μικρή ιδιωτική αλογία η οποία με βοηθάει να αντιμετωπίσω, να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες του ορθολογισμού, είτε αυτός είναι θεσμός, είτε επιστήμη, είτε είναι ολοκληρωτισμός, είτε είναι το δυτικό κράτος, το οποίο σημειωτέων διαφέρει πολύ από το βυζαντινό κράτος. Το δυτικό κράτος είναι ένα κράτος βαθιά ορθολογικό, στο οποίο προσχωρείς με το νου και τη συνείδηση ολοκληρωτικά. Για το Βυζάντιο το κράτος ήταν εσχατολογικό, κάτι στο οποίο βολευόμαστε, γιατί υπάρχει η Βασιλεία του Θεού που έρχεται. Για τον Δυτικό είναι ο τρόπος του Θεού μέσα στην ιστορία. Έτσι το λέγει ο Χέγγελ. Αυτό είναι το κράτος. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αγνοήσεις υπαρξιακά. Γι' αυτό και ο συνήθις δυτικοευρωπαίος ενδοβάλλει το κράτος και νιώθει ενοχή όταν κάνει φοροδιαφυγή. Νιώθει ότι διαταράσσει τον Θεό τον ίδιο, τον λόγο του κόσμου, ο οποίος ενσαρκώνεται στο κράτος. Τέλος και αυτής της παρένθεσης. Επιστρέφει το σώμα λοιπόν στη σύγχρονη ζωή ακατέργαστο και με τρόπο νευρωτικό, ακριβώς επειδή δεν του αποδώσαμε την εικόνα του Θεού. Ακριβώς διότι δεν καταφέραμε μαζί με την ελληνική πατερική παράδοση να καταλάβουμε, όπως λέει ο Παλαμάς, ότι το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Έχει πάνω του, βαθιά πάνω του, την πνευματική ροπή και διάθεση. Είναι ένα πνευματικό γεγονός, όχι λιγότερο πνευματικό από την ψυχή. Και όταν προφέρουμε τη λέξη χάρις, η χάρις αυτή δεν αφορά μονάχα το νου. Αντιθέτως αφορά εξίσου ή και περισσότερο και το παθητικό μέρος της ψυχής. Και τα συναισθήματα δηλαδή, και τις επιθυμίες και το σώμα. Δηλαδή ο Θεός ασχολείται, φίλοι ακροτές, με το σώμα πολύ σοβαρά. Οτιδήποτε το κάνω με το σώμα, δηλαδή τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην κάνω με το σώμα. Ο νους είναι ενσώματος. Η σημερινή νευροψυχολογία το ξέρει αυτό. Όλα τα μαθηματικά του Καρτεσίου μπορείτε να τα παράγετε από σωματικές σχέσεις και από σωματικές έννοιες. Όλοι μας, ας πούμε, εδώ λέμε ότι η αγάπη είναι θερμή. Γιατί είναι θερμή η αγάπη? Γιατί όλοι έχουμε ως παιδιά την εμπειρία να μας αγκαλιάζει η μάνα μας και να μας φίγγει στο σώμα της. Βλέπετε, φτιάχνω μια έννοια, νοητική έννοια, με βάση μια σωματική αίσθηση. Σε όλες τις γλώσσες λέμε το πιάσα, δηλαδή το κατάλαβα. Γιατί το μικρό το παιδί, τι κάνει για να καταλάβει? Πιάνει τα αντικείμενα. Για όλους μας οι δυσκολίες είναι φορτία, λέμε πολύ βαρύ φορτίο. Διότι από μικροί έχουμε την εμπειρία ότι κάτι πολύ βαρύ δυσκολευόμαστε να το σηκώσουμε. Τι είναι δηλαδή όλα αυτά που λέω? Μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Δεν είναι μόνο νους, δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι ακριβώς ενσώματος νους. Ένας νους ο οποίος μόνο ως σωματικός νους είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό έχει φοβερές συνέπειες, διότι εάν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, κάπως έτσι πρέπει να τον βλέπει και ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να βλέπει μόνο την ψυχή. Πρέπει οπωσδήποτε να ασχολείται και με οτιδήποτε άλλο συνιστά τον άνθρωπο. Αρκεί
και να σας πω στο σημείο αυτό ότι και ο ίδιος ο διαχωρισμός μεταξύ ψυχής και σώματος στην πατερική παράδοση την ελληνική δεν είναι τόσο σαφής. Πρέπει να ξέρετε ότι η ψυχή δεν είναι άειλη στους πατέρες. Λέγεται άειλη, όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μόνο σε σχέση με την υλική παχύτητα του σώματος. Είναι υλική η ψυχή. Αποτελείται, λέει, από λεπτότατη ύλη, πνεύμα λεπτόσωμον, εστίν η ψυχή, λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, αντιγράφοντας ουσιαστικά τον μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της δογματικής, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος λέγει «Ου πάντι άειλος εστίν η ψυχή, πάντι γαράειλος εστίν ο Θεός». Μόνο ο Θεός είναι παντελώς άειλος. Και γι' αυτό ακριβώς στην Ανατολή δεν ψάξαμε ποτέ να βρούμε, όπως έκανε ο Καρτέσιος, ποιο είναι το σημείο που η άειλη ψυχή εφάπτεται με το υλικό σώμα. Διότι η ψυχή ως υλική είναι διάχυτη μέσα στο σώμα. Είναι εκμαγείο, υλικό εκμαγείο του σώματος. Σε τι χρειάζεται η ψυχή στην περίπτωση αυτή κατά τους πατέρες? Η απάντηση την οποία δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις είναι πολύ τολμηρή και σημαντική. Είναι, λέγει, ένα υλικό εκμαγείο, μία λεπτότατη υλική υφή που απομένει μετά το θάνατο, για να μπορέσουμε, λέει, κάποτε να έχουμε την υπό του Θεού αναδημιουργία του ίδιου ανθρώπου. Γιατί αλλιώς, λέγει, η Ανάσταση των νεκρών θα ήταν δημιουργία διαφορετικών ανθρώπων, κάτι σαν την προσωπική μας σφραγίδα, θα λέγαμε, είναι η ψυχή η οποία παραμένει μετά το θάνατο και βάσει αυτής θα αναδημιουργηθούμε. Επομένως, η ψυχή, λέει ο Πατρινικόλαος, στη συνέχεια είναι ένα ειδικό εκμαγείο του σώματος, το οποίο ο Θεός θέλει να αναδημιουργήσει κατά τη μελλοντική Ανάσταση των νεκρών, μιας και ο Θεός αποβλέπει στην αυθαρσία της υλικής δημιουργίας, απαλλαγμένη από τις θανατηφόρες συνέπειες της αμαρτίας, που είναι θανατηφόρα γιατί κομματιάζει την ανθρώπινη φύση και τον κόσμο σε κομμάτια ιδιωτελούς και ναρκισσιστικού ενδιαφέροντος. Οτιδήποτε με απομονώνει σε εμένα τον ίδιο είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία αυτό? Διότι θα με οδηγήσει οπωσδήποτε σε σύγκρουση με τον άλλο. Ήταν δύο ασκητές, λέει το γεροντικό, που είχαν ξεχάσει να μαλώνουνε. Και κάποια στιγμή ρωτάει ο ένας τον άλλον, «Πώς μαλώνουν οι άνθρωποι?» Λέει ο άλλος, «Να πώς μαλώνουν οι άνθρωποι. Θα βάλουμε μία κανάδα στη μέση. Εγώ θα πω ότι είναι δική μου, εσύ θα πεις ότι είναι δική σου. Θα επιμείνουμε και θα μαλώσουμε». «Βάζουνε μία κανάδα στη μέση», λέει ο ένας, «αυτή είναι δική μου», λέει ο άλλος, «επάρτην». «Όχι», λέει ο πρώτος, «δεν το πες καλά. Θα πεις εσύ ότι είναι δική μου. Άσε, θα το κάνουμε ανάποδα». «Βάζουνε την κανάτα στη μέση», λέει ο δεύτερος. «Αυτή η κανάτα είναι δική μου», λέει ο άλλος. «Δεν μπορώ να μη στη δώσω, πάρτην». Και δεν κατάφερα να μαλώσουν. Ο τσακωμός αρχίζει από τη φιλαυτία. «Μόλις πω ότι αυτή η κανάτα είναι δική μου». Και ο άλλος πει, «Βεβαίως, αυτή η κανάτα δεν είναι δική σου, αλλά είναι δική μου». Ο Θεός δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Η ελευθερία του είναι καθαρή αγάπη. Και μέσα στην Αγία Τριάδα ο Πατήρ υπάρχει γιατί υπάρχει ο Υιός. Λέμε Πατήρ και εννοούμε πάντα τι, τον Υιό. Δεν είναι ο Θεός που είναι και Πατέρας, αλλά έχει μια ξεχωριστή ύπαρξη και μπορεί να αποκηρύξει τον Υιό. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο Πατήρ είναι Πατήρ που σημαίνει Ιδού ο Υιός. Είναι αυτός ο τρόπος υπάρξεως του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο και προτείνει το ίδιο ακριβώς, υπαρξιακά και μαρτυρικά δια του Σταυρού του. Αυτό το πράγμα το συγκλονιστικό, το να παραδίδεσαι και να αγαπάς ακριβώς αυτούς που δεν το αξίζουν και επειδή δεν το αξίζουν, αυτό είναι η καθαρή ελευθερία. Είναι η απόλυτη μη αμαρτία.
Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε γιατί έγινε και η ενσάρκωση, γιατί μιλάμε για το σώμα. Πώς την ονομάζουν οι πατέρες την ενσάρκωση? Την ονομάζουν συγκατάβαση. Πολύ ωραία λέξη. Συγκατάβαση υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια φιλοσοφική αναγκαιότητα για την οποία να είναι υποχρεωμένος ο Θεός να λάβει σώμα. Γιατί δεν έχουμε αναγκαιότητα? Διότι υπάρχει πλήρης τριαδική κοινωνία αγάπης και συνεπώς νοήματος στο Θεό. Λοιπόν, η ενσάρκωση είναι συγκατάβαση, που σημαίνει ότι κάποιος που δεν με χρειάζεται καθόλου μα καθόλου αποφασίζει να αναλάβει προσωπική ευθύνη και το προσωπικό ψυχοσωματικό βάρος της ύπαρξής μου και να την αναλάβει, παρακαλώ προσέξτε, όχι στις δίθεν ευγενικές τις στιγμές. Δεν παίρνει το σώμα ενός φιλοσόφου. Δεν πάει στον Πλάτωνα να πει «θα ενωθώ με τον νου σου», τρομερό θα ήταν αυτό, αλλά βρίσκει μία απλή κοπέλα στη Ναζαρέτ, με μεγάλη αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο, την Παναγία, και κατεβαίνει μέσα στην πραγματική συνθήκη της πραγματικής μου δυσκολίας και της πραγματικής μου ύπαρξης. Φωτίζει δηλαδή την πληρότητα του είναι μου. Μπαίνει και αναλαμβάνει προσωπικά όλο αυτό το φύραμα για να το πάει πολύ μακριά, πέρα από το θάνατο. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται την ενσάρκωση, ρωτώ καμιά φορά τους φοιτητές μου. Δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει ένα είδος ουρανίου συμβολέου, μια ουράνια συγγνώμη? Σε τι χρειάζεται η ενσάρκωση, αυτή η συγκατάβαση? Χρειάζεται μόνο για ένα λόγο, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «δια το αγιαστήνε το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων». Επειδή πραγματικά ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, επειδή πραγματικά είναι μέσα στην ιστορία, επειδή πραγματικά έχει συναισθήματα, και σκοπός δεν είναι η συγγνώμη, σκοπός είναι η αυθαρσία όλων αυτών, σκοπός είναι η θέωση όλων αυτών. Αυτή η θέωση, αυτή η αυθαρσία δεν μπορεί να γίνει χωρίς οντολογική ένωση κτιστού και ακτίστου. Μπορεί να είμαι συγχωρεμένος και εφθαρτός. Είναι άλλο αυτό και άλλο πράγμα αυτό το άλλο το οποίο λέμε τόση ώρα, ότι πρέπει η συνθήκη, η ψυχοσωματική μου να θεωθεί, να αρχίσει να κάνει οτιδήποτε κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι άξιος του Θεού, που να είναι γεμάτος Θεό. Να αρχίσει δηλαδή, λένε οι πατέρες, όχι να εξαλείφει τα πάθη. Τα πάθη δεν πρέπει να εξαλειφθούν. Εάν διαβάσετε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, θα δείτε ότι είναι σε αυτό πάρα πολύ επίμονος, αλλά να τα μεταμορφώσει, να τους δώσει αληθινό αντικείμενο. Να μάθω όχι να μην θυμώνω, αλλά να θυμώνω σωστά. Όχι να μην αγαπώ, αλλά να αγαπώ σωστά κατά Θεόν. Όχι να μην τρώω, αλλά να τρώω σωστά. Όχι να μην χρησιμοποιώ τον κόσμο, αλλά να τον χρησιμοποιώ κατά Θεόν. Αυτό σημαίνει η ενσάρκωση. Να γίνω ένας ενσαρκή περί πολλών Θεός. Κάποιος δηλαδή, ο οποίος ξέρει και έχει εξαντλήσει μέσα στην υλικότητα. Γιατί αυτή είναι η συνθήκη μου. Υλικός είμαι. Και η ψυχή μου υλική και εγώ υλικός, τελείως μέσα στην υλικότητα. Τη χάρη του Θεού, να εξαντλήσει τη χάρη του Θεού, την σωτηρία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι όταν ρωτάει η Καινή Διαθήκη το ερώτημα αυτό, τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου που λέει ο Παύλος, η απάντηση δεν είναι η αθάνατη ψυχή μου, διότι η ψυχή είναι κομμάτι μου. Δεν μπορεί να με σώσει η ψυχή. Είναι κάτι που επιβιώνει από εμένα. Τι είναι η ψυχή? Ένα αυτοκίνητο όταν τρακάρει διαλύεται, αλλά οι βίδες μένουν. Η ψυχή είναι οι βίδες, η βαριά δομή. Το σώμα διαλύεται και μένουν οι βίδες. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο η ψυχή. Μπορεί να ξαναέχω το σώμα άραγε. Μπορεί το σώμα αυτό να προχωρήσει και να υπάρξει με έναν τέτοιο τρόπο θεοειδή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του χριστιανισμού και ως προς αυτό είναι πολύ τολμηρός φιλοσοφικά. Κανείς ουδέποτε δεν το διανοήθηκε αυτό, ούτε το Ισλάμ, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο ο Ινδουισμός ή ο Βουδισμός, που αντίθετα συμβουλεύει να απαλλαγούμε από την ύπαρξη αυτή, διότι είναι πόνος. Ο χριστιανισμός δεν αδειάζει τον πόνο. Δεν θα μπορούσα να είμαι χριστιανός εάν υπήρχε άρνηση του πόνου στο Ευαγγέλιο.
Δεν θα μπορούσα να είμαι χριστιανός προσωπικά εάν ο Χριστός δεν υπέφερε και δεν πέθαινε. Θα ήταν ψεύτικο. Δεν θα ήταν κατάβαση, συγκατάβαση στη δική μας αλήθεια. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι το να έχει κανείς σώμα, φίλοι ακροατές, το να είναι κανείς σώμα, γιατί δεν έχουμε σώμα, είμαστε σώμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια μεγάλη απελπισία και μια μεγάλη ελπίδα. Απελπισία φιλοσοφική, διότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας που να μας κάνει θεούς από μόνο του. Ελπίδα όμως θεολογική, διότι αυτό το τίποτα, αυτή η φθορά, αυτή η έλλειψη μπορεί να γίνει αιώνια ζωή και πλεισμονίδια του Θεού και τώρα και στους αιώνες. Σώμα και ψυχή λοιπόν αποτελούν το όλον του ανθρώπου, ο οποίος είναι ψυχοσωματικό για το χριστιανισμό. Να μάθουμε να μην υποτιμούμε το σώμα μας σε σχέση με την ψυχή λοιπόν, φίλοι ακρότες. Αυτό μαρτυρούν και τα λείψανα των Αγίων και η τιμή που αποδίδει η Εκκλησία σε αυτά. Θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, αν και λίγο δύσκολη, τουλάχιστον να το ακούς από το ραδιόφωνο και να μην έχεις τις σελίδες μπροστά σου. Ομιλία του πατρός Νικολάου Λουδοβίκου από το βιβλίο «Η ιστορία της αγάπης του Θεού». Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του σημερινού μας προγράμματος. Να είστε καλά, χαίρετε. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Στρες, φόβος,